μαζί μας έχουμε τον Μάνο Ανδρεαδάκη, νικητή του Open και τον φιναλίστ βεβαίως, τον Παντελή Μαρτίνο. Θα ξεκινήσουμε από τον δεύτερο. Παντελή, πώς είδες το επίπεδο φέτος, είχες αγωνιστεί και στο περσινό Volley League? Πιστεύω ότι το επίπεδο εδώ πέρα είναι το καλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Επειδή πηγαίνω και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Και στις τρεις κατηγορίες ήταν καλό το επίπεδο. Και στη χαμηλή κατηγορία, αλλά και στη δικιά μας, και όπως είδατε και στο τελικό, είναι εξαιρετικό το επίπεδο και σε θέμα χαρακτήρα και σε θέμα ανθρώπων είναι πολύ καλό το επίπεδο. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βρισκόμαστε. Επόμενος στόχος ποιος είναι τώρα για την ομάδα σου? Καταρχήν, με ποιον ήσουν συμπαίκτη? Τον Τερμανάκη, τον Γιάννη, φίλος και πολύ καλό παιδί. Ο επόμενος στόχος είναι, πιστεύω, να μπει ο Βασίλης Λεβίτης στη Βουλή, να πάρει ο Όφη, να πάρει έστω τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και να πάρουμε κι εμείς κάμα Ιταλιάκι. Εντάξει. Να είναι και χρυσό. Να είναι χρυσό, ναι, από δευτεργές. Εντάξει, και να πιάσουμε και ένα στοίχημα, έτσι, Παντελή. Ναι, ναι, εντάξει, θα πιάσουμε στοίχημα. Και το Μουντιάλ, το χρυσό, ποιο θα το πάρει? Τι προτείνεις? Είναι περίεργο το Μουντιάλ. Νομίζω Κολομβία θα τα πάει πολύ καλά. Μα κάνει την έκπληση. Ναι, τώρα Αργεντινή και Βραζιλία δεν μου γεμίσαν το μάτι. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να τα πω, γιατί μπορεί να δουν και να ρίξουν και τις αποδόσεις να πεθούν μετά. Οπότε κράτησε τα για σένα. Να σε καλά. Λοιπόν, Μάνο, τι επίπεδο είχαμε εδώ, αν ήταν η σημαντικότερη επιτυχία για σένα καταρχήν? Ναι. Πρώτα απ' όλα είσαι Χανιώτης εσύ, μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι είναι? Γι' αυτό σου λένε και Αμερικάνο κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Γιατί από Αμερικάνο εγώ σε... Λοιπόν, για πες μας λίγο τι έζησες εδώ. Λοιπόν, το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, θα έλεγα, και για μένα είναι το πρώτο τουρνουά που έχω πάρει στη ζωή μου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό. Και χάρηκα πάρα πολύ και ο συμπαίκτης μου πάρα πολύ. Ποιος είναι ο συμπαίκτης σου? Ο Νίκος Βλινιάς, Βλινιαράκης. Βλινιαράκης, μάλιστα. Ναι. Εδώ έχετε πολύ καλή κατάσταση, βλέπω, στο... ναι. Στα Χανιά. Ναι, όλοι βοηθάνε και από ό,τι βλέπετε τα γλύπτα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτό βλέπω. Ναι. Και επόμενος στόχος ποιος είναι τώρα? Επόμενος στόχος είναι να συνεχίσει έτσι. Μάλιστα. Με την πρώτη θέση. Και ο κόσμος να γεμίζει εδώ τις κερκίδες, ναι, και να το χαίρεστε. Ναι, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσα χρόνια ήσουν? Μέχρι τα 28 μου. Μάλιστα, ποια πόλη? Αϊντάχο λέγεται η πολιτεία. Ναι. Εκεί παίζανε beach? Όχι, όχι, εγώ είμαι του μπάσκετ. Α, εγώ κατά. Άφησα αργά, μετά τα 30 μου. Και μπάσκετ ποια ομάδα είσαι? Είμαι LeBron James. Κατάλαβα, παλιός παραδοσιακός. Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και